Τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν απόψε σε επενδυτικά funds στη Νέα Υόρκη κυβερνητικά στελέχη στο πλαίσιο του 21ου συνεδρίου Capital Link. Ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, θα μας ενημερώσει. Θανάση. Στη Νέα Υόρκη, Νίκο, χτυπά σήμερα η καρδιά της ελληνικής οικονομίας. Τέσσερις υπουργοί βρίσκονται εδώ με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Παίρνουν μέρος στο 21ο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link με σκοπό να επικοινωνήσουν σε ξένα επενδυτικά funds τις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και να παρουσιάσουν στους αμερικανικούς επενδυτές το κυβερνητικό σχέδιο. Ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, τόνισε ότι η Ελλάδα ανέρχεται και στη χώρα ανατέλει μια νέα εποχή οικονομικών ευκαιριών και κάλεσε τους αμερικανούς επενδυτές να βάλουν στην ατζέντα τους την ελληνική οικονομία, εξετάζοντας τις ευκαιρίες που εμφανίζονται υπό το πρίσμα της πληθώρας των μεταρρυθμίσεων που λαμβάνουν χώρα. Στο συνέδριο παρενέβη και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταρκιούρας, ο οποίος τόνισε την ομιλία του ότι η σημερινή κυβέρνηση ήρθε στην εξουσία χωρίς να δώσει κενές υποσχέσεις για παροχές και άλλες χάρες στο εκλογικό σώμα. Μετά την ομιλία του, ο κ. Ταϊκούρας ανακοίνωσε και επίσημα μπροστά στους συνέδρους την έναρξη του διαγωνισμού της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ υποδομών, της πρώτης ιδιωτικοποίησης που θα γίνει στον τομέα της ενέργειας. Να πούμε ότι στο συνέδριο της Capital Link συμμετέχουν πάνω από 1.500 οι επικεφαλείς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, καθώς και εκπρόσωποι πολλών ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων. Επαφές με κυβερνητικά στελέχη και πιο συγκεκριμένα με τους κ. Ταϊκούρα και Άδωνη Γεωργιάδη, πριν από λίγο είχε ο Τζιμ Άλεν, ο επικεφαλής της Hard Rock International, του Αμερικανικού ομίλου που διεκδικεί την άδεια λειτουργίας καζίνο στο ελληνικό. Ο κ. Άλεν ήρθε ειδικά στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει τους δύο υπουργούς σε μια χρονική συγκυρία που ο διαγωνισμός για το καζίνο είναι αντιμέτωπος με σοβαρές καθυστερήσεις παρά τη δεδηλωμένη βούληση της κυβέρνησης να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος ώστε να ανοίξει ο λόγος για την επένδυση στο ελληνικό. Λίγο. Να ευχαριστήσω τον Θανάση Τσίτσα.